σε στελέχη της ΔΕΗ. Τετραπλασιασμό. Αλλά για μένα δεν είναι αυτό το θέμα. Όπως λέει και ο Άρης, αυτό δεν είναι παράνομο. Και αν είναι να πάρει 150, 200 χιλιάδες, θα τις πάρει. Και μπράβο του και καλά θα κάνει. Εντάξει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Υπάρχει λόγος. Να μετριάσω, ας πούμε, τις περιττέρες μετακινήσεις π.χ. Mm. Αντί να πάω 5 βόλτες, θα πάω 3 πέρα εγώ. Mm. Να κατεβάσω ένα βαθμό το καλοριφέρ. Δεν θα κρυώσεις. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσα πολλά πολλαπλασιασμένα. Μα δεν συζητούμε αυτό όμως τώρα. Δεν το ζήτημά μας. Μισό λεπτό όμως. Εγώ ξεκινάω αυτή την κρίση να παίρνουν τόσο μεγάλα μπόνους, τόσα πολλά στελέχη διευθυντικά, ενώ δεν χρειάζονται. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα, αγαπητέ. Και μάλιστα παρακάτω. Τώρα να έρθει και αύξηση στο μισθό, δηλαδή. Τώρα να έρθει και αύξηση στο μισθό. Αυτή την κρίση να παίρνουν τόσο μεγάλα. Μπόνους. Συζητούμε αυτό όμως τώρα. Δεν το ζήτημά μας. Θα έλεγα λοιπόν ότι να τολμήσει η κυβέρνηση να κόψει ένα 10% από το μισθό του δημόσιου τομέα και αυτά τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από εκεί να δοθούν δώρο στους υγειονομικούς. Πρόκειτοντας πολλά από αυτά διορισμένα, είναι λαϊκισμός αυτό.